Καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε. Είμαστε και σήμερα εδώ, κοντά, μαζί ζωντανά στην Εγνατία Τηλεόραση, Τύπος και Υπογραμμός, για να δούμε τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας και να τα συζητήσουμε με τους καλεσμένους μας. Τα της πολιτικής επικαιρότητας θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Με καλεσμένο σήμερα τον υπεύθυνο της νεολαίας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συνεργασμού στη Βόρεια Ελλάδα, τον Δημήτρη Τζιαμπάζη. Οπότε το πρώτο μας μέρος το κρατάμε για κάτι άλλο. Και είναι αυτό το οποίο θα σας αναφέρω ευθύς αμέσως. Οι τελευταίες επιλογές της ελληνικής κυβερνήσεως έχουν αλλάξει άρδιν το τοπίο των μεταφορών στη χώρα μας. Οι μεταφορές στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν να μην πραγματοποιούνται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται, τουλάχιστον επί της ουσίας και όχι φαινομενικά. Διότι φαινομενικά φορτικά βλέπαμε στους δρόμους, φορτικά θα βλέπουμε και τώρα. Το θέμα είναι πίσω από αυτά τα φορτηγά ποιες εταιρείες θα βρίσκονται, πόσο θα πληρώνονται οι οδηγοί που είναι πάνω στα φορτηγά και τα οδηγούν και γενικότερα ποιος θα κερδίζει από τον τομέα των μεταφορών στη χώρα μας σε σχέση με αυτούς που κέρδισαν μέχρι πριν από ένα χρόνο. Λοιπόν, έβαλα πολλά θέματα. Είναι όμως εδώ δύο άνθρωποι οι οποίοι θα απαντήσουν. Είναι ο πρόεδρος της ΠΟΣΕΜ, ο κύριος Ευάγγελος Πλαστηράκης. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας, κύριε Λαζάρο. Και ο εκπρόσωπος της ΠΟΣΕΜ, ο οποίος είναι και πολύ γνωστός κυρίως για τον στόμφο με τον οποίο μιλάει ο κύριος Μιχάλης Παπαδόπουλος. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Δεν ξέρω αν έθεσα σωστά το θέμα στον πρόλογό μου, αγαπητοί φίλοι. Θεωρώ ότι το έθεσα σωστά πάντως, διότι πιστεύω πως μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα τίποτε σε ό,τι αφορά το θέμα των μεταφορών στη χώρα μας δεν θα μοιάζει με τα όσα ίσχυαν πριν από περίπου δύο χρόνια, ένα χρόνο. Ο λόγος σας, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Όπως τα λέτε, έτσι ακριβώς είναι και γι' αυτό καλούμε. Το Σεπτέμβριο καλέσαμε όλες τις ομοσπονδίες που υπάρχουν στον κλάδο των οδηγών να βρεθούμε σε ένα κοινό τραπέζι για να λύσουμε κάποια θέματα από αυτά που είπατε σε κοινό τραπέζι. Να πάμε στον Υπουργό να θέσουμε τα θέματά μας για να βρούμε κάποια λύση. Mm-hmm. Δυστυχώς οι ομοσπονδίες οι υπόλοιπες δεν ανταποκριθήκανε. Και γι' αυτό κάνουμε ένα κάλεσμα για την Κυριακή στις 30 του μηνός στο εργατικό κέντρο της Λάρισας και καλούμε συνδικαλιστές και επαγγελματίες οδηγούς όσοι θέλουν να έρθουν να κάνουμε μια επιτροπή αγώνα για να προωθήσουμε τα προβλήματα αυτά που έχουμε. Είναι, μας βγάζουν όπως ξέρετε από τα βαρέα αυγινά που σημαίνει ότι άλλη μια επιλογή της κυβέρνησης. Της κυβέρνησης αυτή, μικρότερες εισφορές για τους εργοδότες, λιγότερα χρήματα για εμάς και θα κερδίζουν οι μεγάλες εταιρείες που πάνε να δημιουργηθούν. Mm-hmm. Κύριε Παπαδόπουλε, γιατί κατά την άποψή σας οι υπόλοιπες ομοσπονδίες δεν ανταποκρίθηκαν, δεν έχουν τα ίδια προβλήματα με εσάς? Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό, ειλικρινά σας μιλώ. Μήπως το πρόβλημα το έχετε μόνο εσείς ως μια μικρή μερίδα των επαγγελματιών οδηγών και όλοι οι υπόλοιποι περνούν ζωή χαριζάμενοι? Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Ορίστε. Δυστυχώς. Υπάρχουν σκοπιμότητες, το έχουμε πει και άλλη φορά. Οι άλλες τρεις ομοσπονδίες, οι διοικήσεις τους διέπονται από κυβερνητική άβρα, έτσι, και γι' αυτόν τον λόγο δεν ανταποκρίνονται και γι' αυτόν τον λόγο δεν μπαίνουν στη διαδικασία, έτσι, να κάτσουν σε ένα τραπέζι για να δούμε τα προβλήματα που έχει ο κλάδος. Α, με συγχωρείτε, είναι δυνατόν να βγαίνει το επάγγελμα του επαγγελματία οδηγού από τα βαρέα και ανθυγιεινά και να μην ανοίγει η μύτη? Δεν το κατάλαβα αυτό. Έτσι, κύριε Λαζάρο, σας πω το εξής. Α, συγγνώμη δηλαδή. Έχετε τι ακούσει αυτά τα και πράγματα. Ακούτε και σήμερα ακόμα. Υπάρχει ρεπορτάζ και σήμερα. Ορίστε. Το ότι δεν τα βρήκανε με την κυβέρνηση οι αστικές συγκοινωνίες στην Αθήνα. Mm-hmm. Όσοι μιλάνε για το, αν θέλετε, για τα κεφάλαια, μιλάνε για τις εταιρείες, μιλάνε για τα ονόματα. Ακούσατε πουθενά να λένε ότι ξέρετε μέσα σε όλα τα αιτήματά μας έχουμε βάλει και το αίτημα να μην βγουν οι οδηγοί από τα βαρέα και ανθυγινά? Αν αυτό δεν είναι εκ του πονηρού, τότε τι είναι? Ρωτήσαμε οδηγούς από τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, οδηγούς από τα ΚΤΕΛ, γιατί και εμείς έχουμε μέλη παντού. Ρωτήσαμε από τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, από τον ΑΣΤ, εάν γνωρίζουν πράγματι
ότι είμαστε στη λίστα να πούμε εδώ παρέα και Αθήνα. Μου είπανε ναι. Αλλά. Και όταν ρώτησα εγώ, καλά ρε παιδιά, οι ηγεσίες, οι συνδικαλιστικές σας ηγεσίες, τι κάνουν, τι σας λένε, λέει τίποτα, σιωπούνε. Άρα καταλαβαίνετε ότι φτάνουμε στο σημείο πλέον η καταστρατήγηση για τις συνθήκες εργασίας των οδηγών, αλλά και για το μισθολόγιο των οδηγών. Είναι, αν θέλετε, πώς το λέμε, μαθηματική ακρίβεια γίνεται. Κύριε Λαζάρο, ξεκινήσατε πάρα πολύ σωστά και είπατε πάρα πολύ σωστά ότι οι μεταφορές δεν θα γίνονται. Ήδη δεν γίνονται όπως γινόντουσαν. Σήμερα αυτή τη στιγμή προετοιμάζονται να γίνουν μεγάλες εταιρείες. Η κυβέρνηση, αν θέλετε, το κράτος, έχει πάψει να ελέγχει. Οι μόνοι που ελέγχουν, και θα το πω πάλι, δεν θα κουραστώ να το λέω, είναι το κλιμάκιο, είναι η Τροχιά Θεσσαλονίκης. Η μόνη που βγαίνει στους δρόμους και κάνει πραγματικούς ελέγχους είναι η Τροχιά Θεσσαλονίκης. Ξέρετε τι αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι? Μία διαλυμένη μεταφορά. Σήμερα συγκεκριμένα το κλιμάκιο έκανε ελέγχους και παρευρεθήκαμε για λίγη ώρα για να ξέρουμε τι γίνεται. Ξέρετε τι διαπιστώναν οι άνθρωποι? Ό,τι παραβάσει, κύριε Λαζάρου, και με εσάς τα λέγαμε από το 2002 στα μεγάλα ατυχήματα. Ό,τι διαπιστώνανε τότε, διαπιστώνουν και σήμερα. Mm-hmm. Αυτό πλέον δείχνει ότι έχει διαλυθεί ο ιστός τελείως στις μεταφορές και αν θέλετε στην οδική ασφάλεια. Μάλιστα. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία διαπιστώναμε ψάχνοντας τα φορτηγά τότε. Έτσι. Τα σήμερα και είναι και σε πιο οξύ. Ξέρετε ότι βρήκανε αυτοκίνητο χωρίς νόμιμα χαρτιά. Mm-hmm. Δηλαδή παράνομο αυτοκίνητο. Φορτηγό, νταλίκα. Η οποία ήρθε από την Καβάλα. Φόρτωνε από εδώ και πήγαινε στην Καβάλα. Έτυχε να είναι το κλιμάκιο. Mm-hmm. Έτυχε, έπεσε τώρα επάνω του. Πόσο καιρό δουλεύει αυτό και πόσα άλλα αυτοκίνητα δουλεύουν έτσι? Όλοι μας γνωρίζουμε πόσο σημαντικές είναι οι μεταφορές για τη χώρα μας. Η διακίνηση των προϊόντων καταρχήν δεν γίνεται στην Ελλάδα με το τρένο, γίνεται με τα φορτηγά. Έτσι. Και με τα πλοία δευτερευόντως, κυρίως με τα φορτηγά, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το χερσαίο κομμάτι της χώρας μας. Η διακίνηση των προϊόντων γίνεται με τα φορτηγά, δεν γίνεται με τα τρένα. Έτσι. Τώρα θα μου πείτε, καλός ή κακός, γίνεται με τα φορτηγά, εν πάση περιπτώσει. Έτσι. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλες υποδομές. Ο τομέας αυτός είναι αρκετά επικερδής για όλους όσοι έχουν το κεφάλαιο να επενδύσουν σε αυτό το τομέα. Τα σίκα-σίκα, η σκάφη-σκάφη. Ωραία. Αυτό είναι λοιπόν, το μυστικό, κύριε Λαζάρου. Είναι κάτι το απολύτως απαραίτητο να υπάρχει στη χώρα μας, δηλαδή ο τομέας των μεταφορών. Δεν γίνεται να λειτουργήσει η χώρα μας χωρίς μεταφορές. Δεν γίνεται να φτάνουν τα αγαθά μέχρι το τελευταίο άκρο της χώρας μας. Λοιπόν, και φαίνεται πως οι επιλογές της κυβερνήσεως της τελευταίας, εμένα πραγματικά δεν μου αρέσει να μιλάω έτσι για την κυβέρνηση και το ξέρετε αυτό. Είμαι άνθρωπος που σέβομαι τους θεσμούς. Ναι, αλλά έτσι είναι, κύριε. Ουσιαστικά τα κατατείνουν ώστε ο τομέας των μεταφορών να περάσει κάτω από συγκεκριμένα συμφέροντα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που έχει θέσει με τις επιλογές. Δεν κατάλαβα όμως. Πραγματικά αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω. Πώς είναι δυνατόν να βγαίνει το επάγγελμα του οδηγού βαρέων οχημάτων από τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα? Δηλαδή, ποιο μένει, του μεταλλορύχου? Αυτό όμως δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, κύριε Παπαδόπουλε, κύριε Πλαστηράκη. Ειλικρινά σας μιλώ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Προϋποθέτει όμως φθηνό εργατικό χέρι. Για πότε? Για τις εταιρείες που έρχονται. Μάλιστα. Για τις εταιρείες που δημιουργούν. Μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί ότι ο υπουργός που πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση εργάζεται για τους εργοδότες για να πληρώνουν λιγότερα μισθά, να το πω έτσι. Μισό λεπτό να πούμε και κάτι άλλο. Διότι άκουσα προχθές τον πρόεδρο των ιδιοκτητών φορτηγών εδώ πέρα της Βόρειας Ελλάδας να λέει ότι έχουν ρίξει τα κόμιστρα τους τελευταίους μήνες γύρω στο 20-30%. Δεν ξέρω αν αληθεύει αυτό. Αληθεύει. Αληθεύει. Λοιπόν, έχουν πέσει για άλλους λόγους τα κόμιστρα, δεν τους αναφέρουμε τώρα. Ρωτώ όμως εάν έχει πέσει και το δικό σας μεροκάματο. Πάρα πολύ. Μάλιστα. Πάρα πολύ και έχουμε φτάσει ακόμα. Οδηγοί, εταιρείες οι οποίες, αν θέλετε, δουλεύουν πάρα πολύ καλά, έχουν αναγκάσει στο όνομα αυτής της κρίσης, έχουν ζητήσει από τους οδηγούς και έχουν υπογράψει συμβάσεις, αν θέλετε, με μειωμένα ωράρια να ασφαλίζονται. Ενώ δουλεύουν 18 ώρες, ημερησίως ασφαλίζονται για 6.
Μάλιστα. Δηλαδή δεν τους δίνουν λιγότερα λεφτά στο χέρι, αλλά τους ασφαλίζουν ασφαλίζουν για λιγότερες ώρες, για να καταλάβουν. Λιγότερα λεφτά στο χέρι και τους ασφαλίζουν και για λιγότερες ώρες. Μάλιστα. Αυτά όμως, κύριε Λαζάρου, έχουν την αιτία τους. Ναι. Έτσι. Δεν είναι, πώς το λένε, κέραυνος εν ενεθρή. Αυτά προετοιμαστήκαν αυτή τη στιγμή. Οι μεταφορές, όπως είπατε, γίνονται. Κύριε Λαζάρου, όσο κρίση και να υπάρχει, ρούχα φοράμε. Τρόφιμα τρώμε. Ό,τι κρίση και να υπάρχει, έτσι, μεταφορές δεν, μπορεί, μεταφορά. Δεν μπορούν να πάψουν να υπάρχουν. Άρα από εκεί και πέρα το θέμα είναι ποιος την κάνει τη μεταφορά. Έτσι είναι, ακριβώς όπως το λέτε. Τώρα είναι, μείναμε στην Εθνική Οδό και κάτσαμε και κάναμε ένα κοντρόλ. Και είδαμε ότι η Εθνική Οδός είναι γεμάτο χορτηγό. Όλα όμως όταν μετρήσαμε το 60% ήταν με ξένες πινακίδες. Αυτοί όλοι περνάνε τράζει την Ελλάδα. Όχι, κύριε Λαζά, κάνουν εσωτερική μεταφορά. Η οποία μεταφορά αυτή είναι παυθήνοι κερδίζουν αυτοί που κερδίζουν, ενώ τη χρεώνουν, θα σας πω ένα παράδειγμα, τα σούπερ μάρκετ χρεώνουν την μεταφορά όσο κοστίζει το τόνο χιλιόμετρο. Αλλά στον μεταφορέα πληρώνουν πολύ λιγότερα. Γιατί κανένας δεν τους ελέγχει. Μέχρι τώρα τουλάχιστον βάζανε το μεταφορέα και έκοβε μεγάλη φορτωτική. Ενώ πληρωνόταν λιγότερα, έκοβε γιατί το σύστημα της φορολόγησης του φορτικού αυτοκινήτου ήταν διαφορετικό. Πληρώνανε 1.600-1.700 ευρώ για όσο τζίρο και αν έκανε το φορτικό. Δηλαδή και ένας που έκανε 10.000 το χρόνο πλήρωνε 1.600 και ένας που έκανε 100.000 τζίρο και εκείνος πληρώνε 1.600 ευρώ. Ήταν λάθος. Αλλά αντί να διορθώσουμε. Ήταν λάθος. Ήταν λάθος. Ναι. Αντί να διορθώσουμε τα λάθη, τι κάναμε, αποκεφαλίσαμε τελείως τη μεταφορά. Μάλιστα. Κύριε Πλαστηράκη, παρακαλώ. Ορίστε. Λένε ότι με το άνοιγμα του επαγγέλματος θα έχουμε χαμηλότερες μεταφορές. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Γιατί θα δημιουργηθούν 10-20 εταιρείες που για ένα μικρό διάστημα μπορεί να έχουμε. Να φαίνεται ότι έχουμε φθηνότερη μεταφορά. Αλλά όταν θα μείνουν οι 10-20 αυτές τις εταιρείες, τι θα γίνεται? Άραγε θα μπορούν να βάζουν ό,τι τιμολόγιο θέλουν αυτές. Εννοείται δηλαδή εν μέσω πλησαφώς ότι πάμε σε μια ελεγχόμενη καρτελοποίηση των μεταφορών. Φυσικά, οπωσδήποτε. Αυτό εννοεί. Φυσικά. Με αυτό, με το άνοιγμα του επαγγέλματος, αυτό προσπαθούν να κάνουν. Γιατί τώρα ένας μεμονωμένος μπορεί να το βρεις, να κάνεις κάποια συμφωνία, μπορείς να βρεις ένα φτηνοκόμιστρο. Τότε, άμα θα πηγαίνεις στην εταιρεία, τι να κάνεις. Δεν μπορείς να βρεις, σου λέει τόσο και άμα θέλεις. Γιατί δεν θα υπάρχει. Τώρα βρίσκεις ένα μεμονωμένο, έχω να κάνω μια μεταφορά για την Αθήνα. Πόσο θα με το πας, μπορείς να βρεις κι άλλον μεμονωμένο και να βρεις κάποια τιμή που θα σε βολεύει να την κάνεις τη μεταφορά. Ενώ όμως άμα γίνει καρτέλ, δεν θα μπορείς να βράνε. Οι τιμές θα είναι στάνταρ για όλες. Ναι, κύριε Παδόπουλο. Κύριε Λαζάρου, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε αποδεδειγμένα στατιστικά ένα 240 φορτηγά, 1.240.000 φορτηγά. Αυτά τι κάνουν τα φορτηγά? Πηγαίνουν για ψάρεμα οι ιδιοκτήτες τους ή πηγαίνουν για κυνήγι? Έχουν και μεταφέρουν εμπορεύματα. Είτε είναι του εργοστασίου, είτε είναι τροφίμων, είτε είναι το διανομών. Όλα αυτά τα φορτηγά μεταφέρουν εμπορεύματα. Το άνοιγμα του επαγγέλματος τι θα προσθέσει? Θα προσθέσει και άλλα φορτηγά. Εγώ έλα πράγματα καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω και κάτι άλλο βασικά. Θα μου επιτρέψετε τώρα. Διότι λέω πως εταιρείες μπορεί να υπάρχουν. Καρτέλ μπορεί να γίνει. Ας γίνουν 10 εταιρείες μεταφορών σε όλη την Ελλάδα και οι υπόλοιπες ας συγχωνευτούν με τις μεγάλες. Ωραία, τελειώσαμε εδώ. Ωραία, εσάς γιατί σας πειράζουν?